Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στο παιχνίδι World of Warships και σήμερα θα κάνουμε την παρουσίαση του αμερικανικού Cruiser Erie. Είναι το συγκεκριμένο πλοίο το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είναι Tier 1 και να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Καταρχήν να πούμε λίγο τις διαφορετικές κλάσεις που υπάρχουν στο παιχνίδι. Υπάρχουν τα Destroyers, τα Cruisers, τα Battleships και τα aircraft carriers. Οι διαφορές τους ποιες είναι? Ότι τα destroyers είναι τα πιο μικρά και πιο ευέλικτα, γρήγορα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλό οπλισμό όσον αφορά τα κανόνια, αλλά είναι οπλισμένα με τορπίλες, οπότε θεωρητικά ο κύριος οπλισμός τους είναι οι τορπίλες. Η κύρια απειλή εναντίον του εχθρού είναι οι τορπίλες τους. Επόμενη κλάση, λίγο πιο βαριά, λίγο πιο καλά θωρακισμένα, λίγο καλύτερα κανόνια, είναι τα cruisers, τα οποία δεν έχουν τορπίλες όπως τα destroyers. Θα είναι η κλάση με την οποία θα δούμε σήμερα το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο είναι το Erie. Να συνεχίσουμε λίγο τις κλάσεις. Υπάρχουν τα battleships, τα οποία είναι τα βαριά θωρακισμένα πλοία με πολύ βαρύ οπλισμό, και φυσικά υπάρχουν και τα αεροπλανοφόρα, τα aircraft carriers, τα οποία είναι πλοία τα οποία βασίζονται περισσότερο, η άμυνα και η επίθεσή τους βασίζεται όχι στα κανόνια τους, όχι στον οπλισμό τους, αλλά στα αεροπλάνα τα οποία μεταφέρουν. Τα αεροπλάνα τους μπορεί να είναι είτε παχυτικά, είτε να μεταφέρουν βόμβες, είτε να μεταφέρουν τορπίλες. Οπότε καταλαβαίνετε, το κάθε ένα κάνει και διαφορετική δουλειά. Το συγκεκριμένο πλοίο είπαμε ότι είναι Cruiser Tier 1. Όπως βλέπετε, το έχω εξελίξει πλήρως. Έχω κάνει όλες τις έρευνες από την Experience. Έχω πάρει όλα τα modules, δεν είναι και πολλά. Κανόνια και το σκάφος αναβαθμίζονται. Το συγκεκριμένο... Μάλλον όχι, δεν θα σας πω αν μου άφησε καλές ή κακές εντυπώσεις από τώρα. Θα το δούμε μέσα στο παιχνίδι. Θα παίξουμε δύο παιχνιδάκια. Το πρώτο από τα παιχνίδια θα έχει το πλοίο όπως έρχεται stock και μετά θα κάνουμε τις αναβαθμίσεις στο κανόνι και στο κυρίως σώμα του σκάφους, έτσι ώστε να δούμε κάποιες διαφορές, αν φυσικά από τα παιχνίδια που παίξουμε καταφέρουμε να τις καταλάβουμε. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πλοίου. Καταρχήν, το παιχνίδι έχει κάποιες κατηγορίες όπως survivability, η ικανότητα δηλαδή να μην καταστρέφεται, να μένει ζωντανό στο πεδίο της μάχης, της ναυμαχίας μάλλον. Βλέπετε ότι έχει 8.900 hit points και η θωράκισή του είναι από 6 έως 88 mm. Τα κυρίως κανόνια του, αυτό το οποίο γράφει σαν main battery, είναι 4 κανόνια, 4 πυργίσκοι μάλλον, οι οποίοι έχουν από ένα κανόνι τον 127 mm και αργότερα γίνεται τον 152. Τα συγκεκριμένα θα δείτε ότι έχουν rate of fire 12 βολές ανά λεπτό, για να στρίψουν 180 μοίρες θέλουν 18 δευτερόλεπτα. Στο χιλιόμετρο χάνουν σε ακρίβεια 87 μέτρα και έχει δύο τύπους βλημάτων. Όλα τα πλοία όσα έχω δει μέχρι τώρα έχουν δύο τύπους βλημάτων, ο ένας είναι high explosive και ο άλλος είναι armor piercing. Το συγκεκριμένο στα high explosives έχει 1280 πόντους damage και στα armor piercing 2480. Firing range 9,6 χιλιόμετρα. Έχει αεροπορικά κανόνια, τα οποία είναι 4 κανόνια, 4 πυργίσκοι μάλλον, οι οποίοι έχουν από 4 πυροβόλα όπλα, με average damage per second 32 και firing range 2,5 χιλιόμετρα. Τα συγκεκριμένα δεν τα χειρίζεστε εσείς, δουλεύουν αυτόματα όταν θα σας πλησιάσουν αεροπλάνα, τα οποία φυσικά είναι από κάποιο αεροπλανοφόρο. Και η μέγιστη ταχύτητά του είναι 21 σκόμβι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα παιχνιδάκι. Όπως είπαμε, είναι stock.
Απλά έχει το πλήρωμα κάποια experience που την έχουν αποκομίσει αφού έπαιξα κάποια παιχνίδια και το έχω πάει σε elite status, όπως και στο World of Tanks. Δεν έχει διαφορά. Και το μενού του παιχνιδιού γενικά έχει πολλές διαφορές, πολλές ομοιότητες με το μενού του World of Tanks, οπότε δεν θα βρείτε κάτι που να σας δυσκολέψει. Το μόνο που δεν θα βρείτε όσοι θα μπείτε σε beta test είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα με replay. Από ό,τι έχω καταλάβει, η εταιρεία δεν θέλει να γίνονται replays και δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει το λόγο γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει σύστημα με replays, αλλά πρέπει να επικοινωνήσεις με την ίδια την εταιρεία, να σου δώσει την άδεια, να τους πεις ότι θέλω να δείξω το συγκεκριμένο. Είναι μια ολόκληρη φασαρία την οποία δεν είμαι διατεθειμένος να την κάνω. Ίσως θα έπρεπε, αλλά απλά δεν είμαι διατεθειμένος. Βλέπετε ότι αργεί αρκετά το παιχνίδι. Σας δείχνει πόσους παίκτες υπάρχουν στην σειρά για να ξεκινήσουν μια καινούργια μάχη. Το νούμερο αυτό αυξομειώνεται. Το βλέπω 58, 63. Κάποια στιγμή που είδα ένα νούμερο ήταν περίπου 5.000 παίκτες και κάτι, 5.132 αν το θυμάμαι καλά. Και στη δική μας κλάση έχει 10 μόνο cruisers. Σε όλο το 11 τώρα, σε όλο το Tier 1 δεν υπάρχουν παραπάνω από 11 άτομα τα οποία είναι όλα cruisers. Αναγκαστικά θα περιμένουμε λιγάκι. Οι διαφορές που έχει το συγκεκριμένο πλοίο σε σχέση με την αναβάθμιση είναι ότι αναβαθμίζοντας το κυρίω σώμα του πλοίου, το σκάφος δηλαδή, είναι πιο καλή η θωράκισή του, οπότε οι hit points του ανεβαίνουν κατά χίλιους. Και τα κανόνια είναι πιο δυνατά, αλλά ρίχνουν λίγο πιο αργά. Τα stock κανόνια ρίχνουν με 10 rounds ανά λεπτό, ενώ τα πιο δυνατά κανόνια ρίχνουν με 7,5 rounds ανά λεπτό. Δεν ξέρω τι διαφορά υπάρχει στη διατριτικότητα των βλημάτων. Αν δηλαδή τα πιο μεγάλα κανόνια έχουν και καλύτερη διατριτικότητα. Δεν το βρήκα πουθενά να το αναφέρει στο παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία, ξεκινάει το παιχνίδι. Προτείνω προς το παρόν, χωρίς να ξέρω τι διαφορά έχει στη διατριτικότητα το βλήμα, όσοι θέλετε να πιο γρήγορο ρέει το fire, φυσικά να πάρετε τα κανόνια που θα δείτε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη. Να το πλοίο μας. Ξεκινάμε. Πατώντας μη μας βγάζει στο χάρτη. Θα του δώσουμε και μια πορεία στο περίπου τώρα. Απλά για να κινείται, να μην χρειάζεται να το κινούμε εμείς. Βλέπετε κάτω αριστερά σε αυτό το σημείο δείχνει, υπάρχει μια πηξίδα, υπάρχει το πλοίο, οπότε καταλαβαίνετε πού κινείστε, προς τα ποια κατεύθυνση κινείστε. Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε νότιο-ανατολικά, γιατί βλέπετε ότι ο βοράς είναι εδώ. Η πηξίδα κινείται, όπως βλέπετε, δεν είναι η συνηθισμένη που έχουμε συνηθίσει να είναι σταθερή κάπου και να μας δείχνει το βορρά και να αλλάζει κατεύθυνση μόνο το πλοίο. Και τα κανόνια, όπου κοιτάμε γυρνάνε και τα κανόνια και μόλις γίνουν πράσινο χρώμα σημαίνει ότι θα ρίξουμε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Αν γυρίσουμε σε άλλη κατεύθυνση βλέπετε ότι μια στιγμούλα εδώ, εντάξει, την γλιτώσαμε.
Ναι, βέβαια, αφού το πήρα έτσι κοφτά, κάποια κανόνια έρχονται πιο γρήγορα, κάποια έρχονται πιο αργά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Και σε κάποια σημεία, όπως ας πούμε τώρα που θα πάμε προς τα πίσω, βλέπετε ότι τα μπροστά κανόνια δεν μπορούν να ρίξουν γιατί θα χτυπήσουν το ίδιο το σκάφος. Γίνονται πράσινα μόνο τα δύο πίσω κανόνια, οπότε αυτά μπορούν να ρίξουν. Και αν ρίξω τώρα, θα δείτε ότι θα φύγουν δύο βολές. Μάλλον με διπλό κλικ έπρεπε να το κάνω αυτό. Και βλέπετε ότι φεύγουν δύο βολές, δεν φεύγει παραπάνω. Έχουμε τους πρώτους αντιπάλους, 8,2 χιλιόμετρα μπροστά μας, το δείχνει, οπότε σημαδεύουμε αρκετά πιο μπροστά. Υπολογίζουμε ότι στρίβουνε, λάθος υπολογισμό κάναμε. Εγώ λέω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή ρίχνω high explosives και τον έβαλα φωτιά, οπότε καλά έκανα και έριξα high explosives. Θα χτυπήσει στο νησί μάλλον, ναι. Στα 7,5 χιλιόμετρα και ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα, μάλλον δεν θα πάνε σωστά οι βολές. Διορθώνουμε λίγο. Να ρίξουμε και armor piercing τις επόμενες. Σε μένα έριξε, μου βάλε φωτιά, πατάω τώρα για να διορθωθεί. Καλύτερα με high explosives νομίζω, όχι. Τα armor piercing είδατε πόσο ζημιά του κάνανε. Βλέπετε και το rate of fire που έχει το συγκεκριμένο κανόνα. Θα αλλάξω σε high explosives γιατί δεν βλέπω να κάνουμε ζημιά. Δεν γράφει. Τώρα βλέπετε ότι κάναμε critical damage. Πάει αυτός. Και έπρεπε να κάνω αυτό που κάνω τώρα από πολλή ώρα πριν. Να φύγω δηλαδή προς τα που κινείται ο κύριος. Πολύ αργά πάει, πιστεύω ότι τον έχω εδώ πέρα. Βλέπετε, υπολογίζω που θα είναι όταν θα φτάσουν τα βλήματα εκεί. Τώρα βέβαια κάνει μανούβρες. Λέω ότι θα ξαναστρίψει και θα είναι στο ίδιο σημείο. Ρίχνουνε μόνο τα δύο κανόνια μου, τα άλλα δεν έχουν στόχο. Θα ξαναστρίψει λέω. Το πετύχαμε αυτή τη φορά. Δεν θα το πετύχουμε τώρα. Καλύτερα να πάμε στον άλλον που δεν κάνει μανούβρες. Και αυτός κάνει. Δύσκολα τα πράγματα τώρα. Αυτή ήταν η μάχη. Καταλάβατε ότι ξέφυγα λίγο μπροστά. Ήμουνα πολύ κοντά στους αντιπάλους. Μου ρίχνανε 2 και 3. Δεν είχα την ταχύτητα να φύγω. Οπότε το βλέπετε να γέρνει και να βυθίζεται. Σίγουρα καταλάβατε τι γίνεται με το rate of fire. Πάμε λοιπόν τώρα στο λιμάνι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το ίδιο άρμα, οπότε θα σταματήσουμε αυτή τη στιγμή και μόλις είναι έτοιμο θα ξαναμπούμε. Τελείωσε η μάχη μας. Δυστυχώς ξεχάστηκα ότι δεν μπορείτε να δείτε report από τη στιγμή που έχετε γυρίσει πίσω στο port, από τη στιγμή που έχετε εγκαταλείψει τη μάχη και δεν μπορούμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε και πολλά.
Δεν έχει δηλαδή όπως το World of Tanks τη δυνατότητα να πάτε εδώ κάτω, να κάνετε κλικ, να ανοίξει ένας διάλογος που υπάρχει, κάποια μηνύματα που υπάρχουν και να επιλέξετε να δείτε ξανά το report της μάχης, καμίας μάχης, όσες μάχες και να έχετε κάνει. Οπότε συνεχίζουμε, πηγαίνουμε να κάνουμε αναβάθμιση στο Hull. Βλέπετε ότι θα μας δώσει Combat Capability συν 1000, από 8900 θα πάμε στο 9900. Το κάνουμε Mount. Γίνεται κίτρινο το χρώμα των γραμμάτων, έτσι καταλαβαίνετε ποιο έχετε, και υπάρχει και το Tick. Και πάμε και στα μεγαλύτερα κανόνια, τα οποία θα μας δώσουν, μάλλον θα μας αφαιρέσουν 4,5 στο Rate of Fire. Αυτά είχαν 12, δεν είχαν 10. Μέσα στο παιχνίδι σας είπα 10, αλλά είναι 12. Οπότε το 12 γίνεται 7,5 και θέλουν και συν 2 δευτερόλεπτα για να στρίψουν 180 μοίρες. Φυσικά το κάθε High Explosive πάει στους 1640 hit points, στους 1640 πόντους damage, οπότε είναι συν 360, και το armor piercing πάει στους 3340, είναι συν 860. Εδώ υπάρχει και ένα γενικό νούμερο το οποίο δίνει την ικανότητα των κανονιών να κάνουν damage στον αντίπαλο, και το συγκεκριμένο το δίνει 25 συν 2. Το 25 αυτό δεν ξέρω πώς βγαίνει. Σε αυτό θα σας γελάσω. Οπότε κάνουμε και αυτά mount. Πάμε να κάνουμε τη μάχη και θα ξαναγυρίσουμε όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι, να μην έχουμε την αρχική καθυστέρηση. Την καθυστέρηση δηλαδή που είχαμε στην πρώτη μάχη. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε 13, 12. Εδώ μπορείτε να δείτε την αποστολή σας, τα μέλη της ομάδας σας, και το tactics δεν μου έχει ανοίξει ποτέ. Τι ακριβώς είναι το tactics, θα σας γελάσω. Πούλοι μηχανές, την ίδια πορεία θα ακολουθήσουμε και πάλι. Autopilot mode enabled. Αν αναρωτιέστε πώς χαράζετε την πορεία, την πρώτη φορά που θέλετε να χαράξετε μια πορεία κάνετε απλό κλικ, και μετά αν θέλετε να συνεχίσετε πατάτε shift και κάνετε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο προορισμό. Μέχρι κάποια στιγμή, βλέπετε τώρα, δεν κάνει άλλο. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 σημεία μπορείτε να ορίσετε. Και όλο και κάποιον θα χτυπήσουμε πάλι, έτσι όπως πάμε κάθετα στους υπόλοιπους. Τα κανόνια μας γυρνάνε λίγο πιο αργά, όπως είπαμε. Πιθανότατα δεν θα καταλάβετε μεγάλη διαφορά. Εκεί που μπορεί να καταλάβετε διαφορά είναι στο πόσο χρόνο κάνουν για να φορτώσουν τα βλήματα. Το πρέπει να ρίχνουμε μία να δούμε πού περίπου θα πάει. Είναι λίγο πιο δεξιά, έπρεπε να ρίξω. Αν συνεχίσει την ίδια πορεία θα πρέπει να τον πετύχουμε. Δεν μπήκαμε στην απόσταση που έπρεπε, αν κατάλαβα καλά. Τι κάναμε τώρα? Είναι πολύ μακριά, δεν έχουμε γαλινικές. Από εδώ δεν πήρα χαμπάρι ότι μου ρίχνουν. Στρίβει, στρίβει, στρίβει. Και εδώ ίσως να είμαι καλά. Τώρα πιστεύω θα στρίψει από αυτή τη μεριά. Λίγο θέλαμε και θα πάει να κρυφτεί αν περάσουμε 6,5 χιλιόμετρα. Εδώ πρέπει να είμαι καλά. Δεν τον έχω, όχι. Θα χτυπήσει στο βράχο. Και φυσικά πάλι είμαι μόνος εδώ πέρα. 9,8. Πολύ μπροστά οι βολές. Στα 10 χιλιόμετρα δεν έχω γυναίκες. 9,2 σε αυτό να έχω όμως.
τον είχα. Εδώ που είναι καλύτερα σε αυτό να βρούμε εδώ κοντά μας. Σε ποια μεριά στρίβεις, σε αυτή. Πάλι το ίδιο λάθος έκανα, τους άφησα, ήρθα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι αυτή δεν θα στρίψει παραπάνω. Έχει στρίβει από την άλλη. Έχω ένα κανόνι που είναι εκτός λειτουργίας. Βλέπετε ότι το rate of fire είναι πολύ διαφορετικό. Πάλι φωτιά, σε 5 δευτερόλεπτα θα μπορώ να πατήσω το R για να τη φτιάξουν τη φωτιά για να το επισκευάσουμε το πλοίο. Λίγο ακόμα θέλουμε εδώ, αν καταφέρουμε να τον χτυπήσουμε αυτό να... Εντάξει, κάποιος άλλος τον βύθισε, οπότε... Δεν έχω ταχύτητα. Κάνει κίνηση να στρίψει τώρα. Επιτέλους μια βολή η οποία πήγε στόχο. Κι άλλο κανόνι μου χτύπησε. Δεν μπορώ να κάνω επισκευές. Αλλάζω σε high explosives, μήπως έχουμε τίποτα καλύτερο και όπου να είμαι, είναι πεθαμένο. Είναι... Κάναμε το ίδιο ακριβώς πράγμα με πριν. Να σας πω την αλήθεια, προηγουμένως το rate of fire μου φάνηκε πολύ καλύτερο. Έχω αυτή την αίσθηση σε αυτό το σκάφος, ότι παίζω καλύτερα, σου δίνει την αίσθηση ότι κάνεις περισσότερο damage στους αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχουμε κάνει μόνο 8 βολές οι οποίες βρήκανε στόχο, ενώ στο προηγούμενο μέτρησα τουλάχιστον 35, κάποια στιγμή είδα επάνω ότι έγραψε 35. Σίγουρα το παιχνίδι σαν gameplay από τη μεριά μου ήταν χειρότερο από ότι με το προηγούμενο σκάφος, με το stock σκάφος, και μου έδινε την εντύπωση πριν ότι ήταν πολύ καλύτερα σε όλα το όσον αφορά τα κανόνια, και στην ζημιά που μπορούσα να κάνω στους αντιπάλους και στην ευχέρεια, πούμε, στην ευκολία, δηλαδή αισθανόμουν ότι έπαιζα εύκολα. Πώς να σας το πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω με λόγια. Θα περιμένουμε να δούμε την βαθμολογία, μάλλον θα σταματήσω τη μάχη γιατί δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να πάρει ακόμα. Θα σταματήσω τη μάχη και θα πάμε κατευθείαν στο report. Να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτής της μάχης με το τελευταίο πλοίο το οποίο έχει μείνει. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πλοίο στα 5 χιλιόμετρα και ένα στα 8,5 χιλιόμετρα, τα οποία έχουν βελιμακές, έτσι ώστε να μπορούν να ρίχνουν βολές. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να τελειώσει η μάχη. Αν και αυτός από εδώ έχει μια πορεία η οποία, αν συνεχίσει έτσι, θα αυξηθεί φαντάζομαι η απόσταση. Εδώ όμως τα 4,4 χιλιόμετρα δεν υπάρχει. Αυτό ήταν το τέλος. Να δούμε την αναφορά.
πήραμε 13.821 silver, 329 πόντους experience και μας δίνει και 16 free experience. 8 χτυπήματα μόνο, πάρα πολύ λίγα, και κάναμε και 2 critical damages. Φαντάζομαι ότι θα είμαι τελευταίος. Όχι, είχε και 2 χειρότερους από μένα. Αυτοί δηλαδή δεν κάνανε καθόλου. Είχαμε κάποιον ο οποίος με το ίδιο άρμα, πήγα να πω, με το ίδιο πλοίο, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. 1243 πόντους experience πήρε. Και detail report, 8 χτυπήματα, 4.675 πόντους damage. Δεν κάναμε τίποτε άλλο όπως βλέπετε. 2 πλοία χτυπήσαμε τα οποία ήταν ίδια κλάση με το δικό μου, ίδιο μοντέλο ακριβώς με το δικό μου, και γυρνάμε πάλι στο λιμάνι να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο άρμα. Έχω κολλήσει με το World of Tanks, βλέπετε βγάζει μια πολύ συνοπτική αναφορά η οποία λέει τι κάναμε στην τελευταία μάχη, αλλά κάνοντας κλικ δεν μπορώ να μπω, με δεξί κλικ δεν κάνει τίποτα, με αριστερό κλικ τίποτα, οπότε δεν μπορούμε, την αναφορά που μόλις είδαμε δεν μπορούμε να την ξαναδούμε. Και να μπορούμε, δεν έχω βρει τον τρόπο να το κάνω, δεν έχω βρει πουθενά ένα κουμπάκι, ένα μενού, κάτι έτσι ώστε να μπορέσω να πάω να ξαναδώ αυτή την αναφορά. Αυτό ήταν το Airy, το οποίο είναι το μοναδικό αμερικανικό πλοίο το οποίο υπάρχει στο TIE Arena. Ανοίγει το Samsung, το οποίο ο Samsung είναι Destroyer, και ανοίγει και το Chester, το οποίο είναι και αυτό Cruiser, όπως και το Airy. Φυσικά αυτό που θα κάνετε θα είναι να παίξετε 1-2 παιχνίδια με το Airy και να ανοίξετε τα άλλα 2, έτσι ώστε να μπορέσετε αργότερα να πάτε στα μεγαλύτερα tires. Αν αξίζει να το κρατήσετε, δεν νομίζω, είναι σχετικά αργό, δεν είναι πολύ θωρακισμένο. Tire Arena, οι περισσότεροι δεν θα παίζουν με Tire Arena, οπότε καταλαβαίνετε ούτε στα παιχνίδια θα έχετε καλό matchmaking, ούτε υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να το κρατήσετε. Τώρα αν κάποιον να τον ενδιαφέρει και θέλει, αυτό είναι καθαρά δικό του θέμα. Αυτό ήταν το TIE Arena αμερικανικό cruiser, το οποίο ονομάζεται Airy. Να προσέχετε και να είστε καλά.